Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Center TV, είναι η εκπομπή τηλεοπτικό στιθοσκόπιο, η εκπομπή που γίνεται με την ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλα στο πλαίσιο του Ίντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία με τίτλο e-health και έχει ένα στόχο να συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση για σημαντικά θέματα της δημόσιας υγείας με στόχο τι άλλο την προφύλαξη, διότι το προλαμβάνει είναι καλύτερο του θεραπεύει. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο τηλεοπτικό στιθοσκόπιο τη Χρυσαυγή Τεροβίτου, πνευμονολόγο, διευθύντρια της Β' Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καβάλας. Χαίρετε κυρία Τεροβίτου. Καλησπέρα. Η χαρά μας θα ήταν ούτως ή άλλως δεδομένη, αλλά είναι ακριβώς το ζήτημα των ιώσεων, των εποχικών ιώσεων που είναι στην κορύφωσή του και είστε η απολύτως κατάλληλη προσκεκλημένη την κατάλληλη στιγμή, διότι εκεί έξω γίνεται ένας χαμός. Και να ξεκινήσουμε με αυτό το συνδυασμό γρίπης, COVID, άλλων ιώσεων, το RSV. Γίνεται κανονικά ένα πάρτι μετά την πανδημία. Από τη μια, ό,τι απόμεινε από το COVID και καλά κρατεί. Από την άλλη, αυτή η αναζωπήρωση λόγω ακριβώς των μέτρων αποστασιοποίησης της μάσκας και όλα αυτά. Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται ακριβώς? Λοιπόν, τα περασμένα 2 χρόνια και τα περάσαμε εν μέσω μέτρων για την πανδημία, με απομόνωση, με χρήση μάσκας, με χρήση αντισηπτικών. Δεν εκτεθήκαμε σε ιούς, όπως γινόταν συνήθως. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που τα μέτρα αυτά έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Πλέον στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν μέτρα. Μόνο μία χρήση μάσκα σε ειδικούς χώρους και τίποτε άλλο. Και σωστά. Ναι, και σωστά. Οπότε πλέον εκτιθέμεθα σε όλους τους ιούς, σε όλους τους παράγοντες τους λοιμωγόνους που κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα. Εσείς πάνω στη Β' Πνευμονολογική Κλινική πώς το βιώνετε? Καταρχάς, είναι ένα boom το οποίο όμως το περιμένατε, έτσι? Βεβαίως το περιμέναμε και το βιώνουμε σαν μια έξαρση στη δουλειά μας. Πάντοτε οι πνευμονολόγοι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και πολλούς νοσηλευόμενους ασθενείς στην περίοδο του χειμώνα. Οι χειμερινοί μήνες είναι μήνες ιώσεων. Είναι περίοδος που έχουμε επιδημία γρίπης. Πάντοτε αυτό συμβαίνει. Και φέτος, αυτή την εποχή, πραγματικά οι πνευμονολογικές κλινικές έχουν πάρα πολλούς ασθενείς και κυρίως με λοιμώξεις του αναπνευστικού. Γρίπη, RSV, άλλους ιούς, γρυπόδες συνδρομές γενικότερα, έτσι λέγεται, ανεξαρτήτως του αιτίου του ιού που την έχει προκαλέσει, οι οποίες εκδηλώνονται σε ορισμένους ευαίσθητους ανθρώπους πιο βαριά και χρειάζονται νοσηλεία. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτό, γιατί υπάρχει ο πανικός, υπάρχει η έντονη ανησυχία, υπάρχει και ο καλά ενημερωμένος πολίτης που ξέρει πώς να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και πώς οφείλουμε να την αντιμετωπίζουμε? Κοιτάξτε να σας πω, η κατάσταση είναι μεν δύσκολη, αλλά όμως είναι αντιμετωπίσιμη. Γρυπόδη συνδρομή έχει τα συμπτώματα αυτά, τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους. Πλέον οι διαφορετικοί εκδηλώνονται μέσες άκρες με τα ίδια περίπου συμπτώματα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει καταρροή, μπούκωμα, πυρετός, πονόλαιμος. Κανείς θα πρέπει να συμβουλεύεται καταρχάς τον οικογενειακό του γιατρό, τον γιατρό που τον ξέρει. Που ξέρει τι ευαισθησίες έχει, τι προδιάθεση έχει, πόσο πολύ ευάλωτο άτομο είναι. Και σύμφωνα με την καθοδήγηση του γιατρού αυτού, θα χρειαστεί ή όχι να απευθυνθεί και στο νοσοκομείο. Από την εμπειρία όλου του προηγούμενου διαστήματος και την εμπειρία των τελευταίων μηνών, βλέπετε ότι αυτό συμβαίνει ή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που αφήνουν την κατάσταση να εξελιχθεί και φτάνουν σε μια όχι καλή κατάσταση τελικά στο νοσοκομείο? Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει και αυτό. Στη χώρα μας δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί τόσο πολύ καλά ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δύσκολα πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Συμβαίνει να έρθουν καθυστερημένα, όπως συμβαίνει και να ανησυχούν πάρα πολύ νωρίς και να έρχονται και πολύ νωρίς στο νοσοκομείο. Συμβαίνει και το αντίθετο. Το πιο καλό, όταν παρουσιάζεται μία λίμωξη του αναπνευστικού, το καλύτερο είναι να καθοδηγείται ο ασθενής από τον γιατρό που τον ξέρει καλά, που ξέρει το ιστορικό του, που ξέρει πώς έχει συμπεριφερθεί σε άλλες ιώσεις στο παρελθόν. Έχει σημασία αυτό. Που ξέρει ενδεχομένως τις αλλεργίες του. Τις αλλεργίες του, πώς... Έχει το ολοκληρωμένο προφίλ. Τι προκαλεί, γιατί οι ιώσεις προκαλούν... Εκδηλώνονται στον κάθε άνθρωπο με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ανάλογα εκεί που έχει ευπάθει. Άλλος δηλαδή θα πει ότι εγώ κάνω ψηλούς πυρετούς ή παθαίνω εύκολα φαρυγγίτιδα. Υπάρχει δηλαδή ένας ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο αντιδρά ο κάθε οργανισμός. Γι' αυτό και άλλοι ασθενείς το περνάνε ελαφρά και άλλοι το περνάνε βαρύτερα. Μπορεί να πάθει γρίπη δηλαδή ένας άνθρωπος και να το περάσει μέσα σε 5-6 μέρες στο σπίτι του και άλλος μπορεί να καταλήξει στη μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριά πνευμονία. Τα τελευταία χρόνια και μάλιστα τα χρόνια της πανδημίας υπήρξε υπερπληροφόρηση. Υπήρξε υπερπληροφόρηση που δεν βοηθά πάντα. Τώρα, πού βρισκόμαστε, πόσο πιο δύσκολη είναι αυτή η κατάσταση από ότι ούτως ή άλλως ετησίως αντιμετωπίζεται ως πνευμονολογικές κλινικές. Είναι πιο δύσκολη δηλαδή είναι πιο δύσκολη στις φετινές ιώσεις, αυτό το κράμα, αυτό το μείγμα ή... Η αλήθεια είναι ότι φέτος υπάρχει μία ιδιαίτερη έξαρση στις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. Και όχι μόνο ιογενείς, γιατί μετά μια ιογενή λοιμώξη μπορεί να ακολουθήσει και μία μικροβιακή λοιμώξη. Θα το πούμε αυτό. Ως απότοκο της ιογενού. Ναι, πράγματι εφέτος η εκδήλωση των λοιμώξεων του αναπνευστικού είναι ιδιαίτερα έντονη. Ενδεχομένως οφείλεται και στο ότι είχαμε ζήσει, δηλαδή σε μία μείωση της συλλογικής ανοσίας του πληθυσμού. Τι θέλω να πω δηλαδή. Όταν κανείς εκτίθεται σε έναν ιό, δημιουργεί μια κατάσταση μέσα του που, με την οποία μπορεί να αναγνωρίσει μια ανασολογική ανταπόκριση η οποία τον βοηθάει να αντιμετωπίσει πιο έτοιμος τη λίμωξη που θα έρθει. Εμείς τώρα με την απομόνωση, με τις μάσκες, δεν εκτεθήκαμε. Προκειμένου να προστατευτούμε από τον κορονοϊό, προστατευθήκαμε από όλους τους ιούς. Έτσι λοιπόν. Αποτέλεσμα πέρυσι να μην υπάρχει γρίπη. Δεν υπήρχε. Τα δύο τελευταία χρόνια δεν υπήρχε γρίπη. Δεν υπήρχε γρίπη. Δεν υπήρχε καμία άλλη λίμωξη. Υπήρχε μόνο η COVID, η οποία έφτανε και περίσευε φυσικά. Αλλά όμως ναι, δεν συνέβη η επιδημία της γρίπης που συμβαίνει συνήθως τους χειμερινούς μήνες. Έτσι λοιπόν δεν χτίστηκε αυτό το τείχος ανοσίας για τις άλλες λοιμώξεις. Είδατε που πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε ο όρος τείχος ανοσίας για το COVID. Αυτοί οι όροι δεν ισχύουν μόνο για τον κορονοϊό. Ισχύουν για όλους τους ιούς που προσβάλλουν τον άνθρωπο. Για όλους τους ιούς χρειαζόμαστε αυτό που λέγεται συλλογική ανοσία, τείχος ανοσίας. Γιατί άμα εάν υπάρχει αυτό, τότε αυτοί που θα νοσήσουν είναι λιγότεροι και θα νοσήσουν ελαφρύτερα. Εμείς τώρα έχουμε μικρά παιδάκια τα οποία δεν ήρθαν σε επαφή με τους ιούς αυτούς 2 χρόνια τώρα. Φέτος λοιπόν... Και αυτά έχουν και ανώριμο νοσοποιητικό σύστημα. Θα νοσήσουν πιο σοβαρά, πιο και βαριά. Έχουμε περισσότερες περιπτώσεις, νομίζω, δεν ξέρω εσείς ξέρετε καλύτερα στατιστικά, περισσότερες περιπτώσεις μικρών παιδιών που καταλήγουν στα νοσοκομεία. Βεβαίως. Ή ακόμα και στις εντατικές, σωστά. Βεβαίως, γιατί τα μικρά παιδιά έχουν πολύ ευαίσθητους, πολύ μικρούς αεραγωγούς, οι οποίοι φράσουν εύκολα και εκδηλώνουν έντονα συμπτώματα, εκδηλώνουν δύσπνοια, αναπνευστική ανεπάρκεια και πραγματικά χρειάζονται νοσηλεία. Εσείς αντιμετωπίσετε τέτοια περιστατικά? Όχι. Εδώ, σε παιδιά. Στην Καβάλα υπάρχουν τέτοια περιστατικά πολλά. Το νοσοκομείο της Καβάλας υπάρχει, βέβαια. Οι παιδίατροι μας κατακλείζονται αυτή την εποχή από τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πολλά τέτοια περιστατικά. Βεβαίως. Υπάρχει ο ρόλος της κλιματικής κρίσης που επηρεάζει τα πάντα. Πρωτογενή τομέα,
οτιδήποτε. Πώς επηρεάζει η αλήθεια το φετινό μακρύ φθινόπωρο στην έξαρση των ιώσεων? Παίζει ένα ρόλο αυτή η αλλαγή? Οπωσδήποτε παίζει ένα το ρόλο. Το γεγονός ότι χειμώνα δεν είναι. Ναι, δεν είχα ακόμα χειμώνα. Ναι, προσέξτε να δείτε. Αυτό που λέγεται γρυπώδη συνδρομή δεν το προκαλεί μόνο ο ιός της γρίπης. Το προκαλούν και πάρα πολλοί άλλοι ιοί, οι οποίοι συνήθως αρχίζουν και εκδηλώνονται νωρίτερα από την επιδημία της γρίπης. Τώρα λοιπόν, λόγω αυτών ακριβώς των καιρικών συνθήκων που λέτε, εξακολουθεί το κύμα αυτών των ιών και πέφτει επάνω στην έξαρση του κύματος της γρίπης, η οποία, να σημειώσουμε ότι φέτος, ξεκίνησε και νωρίτερα και με πολύ περισσότερα περιστατικά από ότι... Λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι δεν είχαμε τα δύο τελευταία χρόνια. Ναι, από ότι τα παλαιότερα χρόνια, πριν την περίοδο του κορονοϊού. Οπότε τώρα έχουμε ένα κοκτέιλ. Υπάρχουν πάρα πολλές ιώσεις. Υπάρχουν δηλαδή φθινοπορεινές ιώσεις που δεν έχουν ανακοπεί ακόμα γιατί λόγω των καιρικών συνθηκών. Mm-hmm. Υπάρχει γρίπη, υπάρχει ο COVID. Υπάρχει ο COVID. Και εμείς τι κάνουμε, πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό, ποια είναι τα μέσα? Γιατί είμαστε και σε μια συγκυρία που υπάρχει και το ζήτημα της έλλειψης φαρμάκων. Λοιπόν, ένα-ένα. Όσον αφορά την πρόληψη. Καταρχάς πρέπει να γνωρίζουμε όλοι καλά ότι τα μέρη αυξημένης μετάδοσης των λοιμόξεων του αναπνευστικού είναι οι κλειστοί χώροι. Οι κλειστοί χώροι με φτωχό αερισμό. Επομένως, θέλουμε καλό αερισμό, ειδικά σε τέτοιους χώρους. Σχολεία, υπηρεσίες, έτσι. Πρέπει να γίνεται τακτικός αερισμός. Ακόμα και αν κάνει κρύο, θα πρέπει οι αίθουσες στα διαλύματα να αερίζονται. Την ώρα του μαθήματος θα πρέπει οι διάδρομοι στα σχολεία να αερίζονται. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι ο καθένας θα πρέπει να πάρει... Οι απλές δηλαδή κλασικές συμβουλές που πάντα ίσχυαν. Αυτά έτσι. Είναι. Αυτά τα απλά τα συγκεκριμένα. Αυτά τα απλά πράγματα. Καλό πλύσιμο χεριών, καλό ξερισμός χώρων. Ο καθένας θα πρέπει να έχει να προσέξει για τον εαυτό του. Με ποιον τρόπο? Με τη σωστή διατροφή. Άφωνα φρούτα, λαχανικά. Άσκηση. Η άσκηση ενισχύει πάρα πολύ το ανοσοποιητικό σύστημα. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο καλός ύπνος. Έτσι. Επίσης, το τακτικό πλύσιμο των χεριών. Αυτές οι ιώσεις, οι λοιμόξεις αυτές μεταδίδονται από τη μία πλευρά με τα σταγονίδια, δηλαδή αν είμαστε στον ίδιο χώρο με κάποιον που νοσεί, με τα σταγονίδια που βγαίνουν με το βήχα, με το φτάρνισμα, με την ομιλία. Και δεύτερον, με τα χέρια μας, τα οποία θα ακουμπήσουν σε επιφάνειες και θα τα φέρουμε στο πρόσωπό μας, στα μάτια μας, στη μύτη μας. Οπότε το τακτικό πλύσιμο των χεριών έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη μετάδοση αυτών των λοιμόξεων. Αυτές δηλαδή οι απλές κλασικές συμβουλές, τις οποίες τις ακούσαμε κατ' επανάληψη και κατ' υπερβολή και τα χρόνια της πανδημίας, είναι αυτές. Αν μας έχει αφήσει αν υποθέσουμε ότι θα μας αφήσει κάτι καλό η πανδημία αυτή που βιώσαμε, είναι ότι εμπεδώνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δεν χρειάστηκαν διαφορετικά μέτρα για να προφυλαχθούμε από τον κορονοϊό από ό,τι χρειάζονται για τις άλλες λοιμώξεις. Απλά ο κορονοϊός ήταν μια πάρα πολύ μεταδοτική ίωση. Και μια ίωση που στις αρχές της ήταν τραγική. Τώρα έχει αλλάξει η εικόνα του COVID. Αλήθεια, πείτε μου, όταν αποφασίσετε να ακολουθήσετε την ιατρική και ακολούθησε να πάρετε τη συγκεκριμένη ειδικότητα, φανταζόσασταν ότι θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι θα πέφτατε σε μια τέτοια συγκυρία? Όχι. Μια τέτοια πανδημία. Κανείς μας δεν το είχε φανταστεί αυτό. Αυτά τα βλέπαμε μόνο στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Και τελικά η επιστημονική φαντασία έγινε πραγματικότητα. Έγινε πραγματικότητα. Πώς ήταν αυτό στην αρχή? Δηλαδή, αισθανθήκατε, νιώσατε ανίσχυροι? Όλοι εσείς οι επιστήμονες. Όλοι νιώσαμε ανίσχυροι. Και φόβο νιώσαμε. Και φόβο και προσωπικό και φόβο και για τον ασθενή. Βεβαίως. Δηλαδή εκεί που είχατε ένα περιστατικό που θεωρούσατε ότι το έχετε βάλει σε μια σειρά και πάει καλά, ξαφνικά μπορεί και να χάνετε αυτόν τον άνθρωπο. Κοιτάξτε να σας πω. Στις πνευμονολογικές κλινικές θα σας πω τώρα εγώ, που έχουμε αρρώστους που παρουσιάζουν αναπνευστική ανεπάρκεια, έτσι. Όταν τυχαίνει καμιά φορά, που δεν τυχαίνει συχνά, να έχουμε έναν άνθρωπο νέο σε ηλικία που παρουσιάζει μία βαριά πνευμονία, χι αιτιολογίας, δεν μας ενδιαφέρει, και που του προκαλεί σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια
και βλέπουμε την ακτινογραφία του από τη μία μέρα στην άλλη να επιδεινώνεται, την κατάστασή του να βαραίνει, κάθε μέρα να χρειάζεται και λίγο περισσότερο οξυγόνο. Με αυτό το ένα περιστατικό που θα τύχει, τέτοια περιστατικά θα τύχουν μονοψήφιος αριθμός σε όλη τη χρονιά σε μία πνευμονολογική κλινική. Όσοι γιατροί υπάρχουν στην κλινική, πέφτουν πάνω σε αυτό το περιστατικό. Γιατί είναι ιδιαίτερο. Γιατί έχει όλη, αυτός ο άρρωστος έχει την απόλυτη ανάγκη της φροντίδας μας. Σκεφτείτε λοιπόν ότι τότε υπήρξαν περίοδοι που το νοσοκομείο είχε όχι μία, αλλά τρεις κλινικές COVID, που νοσήλευε πάνω από 150 ασθενείς, είχαμε φτάσει 160-170. Και από αυτούς θα σας πω, υπήρξαν μήνες που η μισή και παραπάνω ήταν τέτοιο είδους ασθενείς σαν αυτός που σας λέω. Που τυχαίνει... Κατάτησε δηλαδή η εξαίρεση κανόνας. Ήταν ο κανόνας και αυτό ήταν τραγικό. Γιατί ήμασταν οι ίδιοι άνθρωποι, ο ίδιος αριθμός γιατρών, ο ίδιος αριθμός νοσηλευτών. Φτάσατε σε σημείο περίπου απελπισίας ότι δεν πάει άλλο, ότι δεν... Βεβαίως, πολλές φορές. Πολλές φορές. Ναι. Απλά μετά σιγά σιγά, όσο περνούσε ο χρόνος... Καθώς περνούσε ο χρόνος... Αποκτούσατε όπλα στη φαρέτρα. Αποκτούσαμε γνώσεις. Καθώς περνούσε ο χρόνος, συνέβαινε, οργανωνότανε σιγά σιγά από πίσω και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ το τείχος ανοσίας που σας είπα προηγουμένως. Γιατί άρχισαν να εμβολιάζονται πολλοί άνθρωποι, έτσι, οι εμβολιασμένοι άνθρωποι. Ο εμβολιασμός ήταν που άλλαξε το σκηνικό. Πάρα πολύ. Πολύ βοήθησε, σύντομα, έτσι. Πάρα πολύ βοήθησε. Πάρα πολύ. Μέσα σε 2-3 μήνες είχαμε να κάνουμε μια άλλη πραγματικότητα. Περίπου. Μέσα σε μερικούς μήνες, από όταν δηλαδή άρχισαν και οι δεύτερες, τρίτες δόσεις των εμβολίων. Και νόσησαν. Πλέον ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των ασθενών που νόσησε, γιατί και η νόσηση είναι μια επιπλέον ανοσία. Από τη μία πλευρά έχουμε την ανοσία του εμβολίου, από την άλλη έχουμε την ανοσία της νόσησης. Ο συνδυασμός τους είναι ακόμη καλύτερος, ακριβώς. Στη συνέχεια αποκτήσαμε φάρμακα. Ήρθαν φάρμακα. Τώρα πλέον έχουμε πολύ καλά αντιϊκά φάρμακα για να δώσουμε στους ασθενείς μας. Δεν είμαστε πλέον όπως ήμασταν στις αρχές. Έχετε πια όπλα στη φαρέτρα. Έχουμε όπλα. Ενώ στην αρχή η φαρέτρα ήταν αδιαίνη. Βεβαίως. Και επίσης πολύ σημαντικό ότι αυτός ο ιός που είναι ένας ιός που το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι μεταλλάσσεται, πλέον η μετάλλαξη που έχει επικρατήσει σε όλο τον κόσμο είναι μια μετάλλαξη που ναι μεν είναι πάρα πολύ μεταδοτική, αλλά πλέον δεν προκαλεί σοβαρή νόσηση. Πολύ λιγότερη επικίνδυνη. Μένει στο άνω αναπνευστικό. Ναι, προκαλεί κυρίως προσβολή του ανώτερου αναπνευστικού. Πολύ πολύ λιγότερες περιπτώσεις αναπνευστικής ανεπάρκειας που και αυτές προέρχονται ενδεχομένως από παρατηνόμενη νόσηση, από επιμόλυνση από μικρόβια, από εκδήλωση άλλων προβλημάτων. Δεν είναι μόνο αυτή καθ' αυτή η νόσηση από τον COVID. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ με την πνευμονολόγο, διευθύντρια της Β' Πνευμονολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας Χρυσαυγή Τεραβίδου για να μιλήσουμε για αναπνευστικές ιώσεις, για αυτό το κοκτέιλ που ούτως ή άλλως μας ταλαιπωρεί κάθε χρονιά, αλλά αυτό που συμβαίνει φέτος ξεπερνάει τα συνηθισμένα, φέρνει, αντιμετωπίζει, προκαλεί δυσκολίες, σε καμιά περίπτωση όμως τόσες δυσκολίες όσες σε εκείνη την πρώτη πολύ δύσκολη ταραγμένη περίοδο του COVID. Σε καμία περίπτωση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Τηλεοπτικό στεθοσκόπιο συνέχεια. Λέγαμε, κυρία Τεροβίτου, για το γεγονός ότι ειδικά στην αρχή με την πανδημία του COVID ζήσατε πρωτόφαντες καταστάσεις που θεωρούσατε μέχρι τότε επιστημονική φαντασία. Ήταν απίστευτη η πίεση και έρχεται αυτό το καταπονημένο εσύ μετά από ό,τι πέρασε στα χρόνια της πανδημίας να αντιμετωπίσει τη φετινή κατάσταση που ναι μεν σαφώς είναι πολύ λιγότερο δύσκολη από την αρχή του COVID, αλλά είναι δύσκολα. Μπορεί αυτό το καταπονημένο εθνικό σύστημα υγείας
με αυτούς τους γιατρούς και με αυτούς τους νοσηλευτές να κρατήσει ακόμα. Κύριε Σπιτσέρη, κρατάει ακόμα. Κρατάει, δεν ξέρω το δω. Κρατάει ακόμα. Με ελλείψεις. Εσείς το ξέρετε πώς κρατάει. Κρατάει ακόμα με ελλείψεις στο προσωπικό, τόσο στο ιατρικό όσο και στο νοσηλευτικό. Δεν αντιμετωπίζουμε ελλείψεις σε φάρμακα και σε υλικό. Σε έμψυχο δυναμικό αντιμετωπίζουμε ελλείψεις. Δεν θα αντέξει για πολύ ακόμα. Πρέπει κάτι να γίνει. Δηλαδή, η στήριξη είναι απαραίτητη για να αντέξει για το ταλαιπωρημένο εθνικό σύστημα υγείας. Ακριβώς έτσι. Χρειάζεται ενίσχυση. Πείτε μου λίγο ενδεικτικά τώρα, μια που το συζητάμε. Δεν θέλω γενικά να μιλήσουμε. Β' πνευμονολογική. Πόσους γιατρούς έχετε, πόσους θα έπρεπε να έχετε, πόσους νοσηλευτές έχετε και πόσους θα έπρεπε να έχετε κανονικά. Για μια σωστή λειτουργία. Δεν μιλάω για ιδανικά νούμερα. Λοιπόν, η κλινική και η άλλη πνευμονολογική, στα ίδια νούμερα είμαστε, προβλέπει 5 οργανικές θέσεις πνευμονολόγων. Αυτή τη στιγμή, στη δική μας κλινική, είναι καλυμμένες οι 3 θέσεις και υπάρχει και ένας γιατρός ο οποίος είναι με μετακίνηση και μία θέση η οποία δεν είναι συμπληρωμένη. Προβλέπει 6 θέσεις ειδικευωμένων και υπηρετούν αυτή τη στιγμή 2. Και ο αριθμός των νοσηλευτών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να λειτουργήσει η κλινική, είναι περίπου 20 και έχουμε 10 με 11. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις, δηλαδή, ιδίως στους νοσηλευτές, αλλά και στους ειδικευόμενους, έτσι. Βέβαια. Κάποια στιγμή, πέρυσι, είχαν επισημανθεί πολύ σημαντικές ελλείψεις και έγιναν κάποιες προσλήψεις. Δόθηκαν κάποιες τονωτικές ενέσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εσείς στο νοσοκομείο Καβάλας είδατε μια κάποια αλλαγή? Έρχονται κατά καιρούς άτομα, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Αποχωρούν κιόλας. Είναι και οι συνταξιοδοτήσεις. Ναι. Είναι ένα γερασμένο Εθνικό Σύστημα Ακριβώς. Υγείας. Δηλαδή, υπάρχουν στο νοσοκομείο μας κλινικές που έχουν μόνο. Η δική μου κλινική. Η δική μου κλινική έχει μόνο επιμελητές Α. Οι οποίοι, δηλαδή, είναι όλοι άνθρωποι που ή πλησιάζουν ή έχουν περάσει εδώ και καιρό τα 50. Δεν έχουμε νέους ανθρώπους. Ξεκούραστος. Και αυτό. Ήσταν εσείς οι άνθρωποι οι οποίοι ανταπεξήλθατε στην κρίση της πανδημίας, έτσι? Εμείς ήμασταν. Ποιοι άλλοι? Αλήθεια. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι παιδιά και έγκυοι αυτή την περίοδο και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση με όλο αυτό το κοκτέιλ των ιώσεων? Πρέπει να προστατεύονται. Και αναφέρομαι σε αυτές ειδικά τις ηλικιακές ομάδες που νομίζω είναι. Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να εμβολιαστούν για τη γρήπη. Όλοι έχουν εμβολιαστεί, δηλαδή θεωρώ ότι αυτή. Θεωρείτε ότι εμβολιάστηκαν αρκετοί για τη γρήπη φέτος? Θεωρώ ότι έχουν εμβολιαστεί αρκετά. Εσείς. Πιστεύω ότι αυτοί που γνωρίζουν πως έχουν ανάγκη την ιδιαίτερη προστασία του εμβολίου το έχουν κάνει. Γενικώς το εμβόλιο της γρήπης το κάνει ο κόσμος. Ίσως κάποιοι είχαν έτσι κάποιες επιφυλάξεις γιατί ακούστηκαν και πάρα πολλά πράγματα για τα εμβόλια και διάφορες συζητήσεις από ανθρώπους που δεν ήξεραν τόσο καλά. Θεωρώ όμως ότι οι ομάδες υψηλού κινδύνου έχουν προχωρήσει και έχουν κάνει το εμβόλιο της γρήπης. Οι έγκυες είναι μια άλλη κατηγορία. Ναι, θα πρέπει να μπαίνουν στην εγκυμοσύνη όντας εμβολιασμένες. Δεν είναι, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχουν γυναίκες εγκυμονούσες οι οποίες φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο. Ναι, δεν πρέπει. Και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν καλά οι συνάδελφοι με και στην περίπτωση, και συμβουλεύουν σωστά. Και στην περίπτωση του κορονοϊού, αλλά και στην περίπτωση της γρήπης, ίσα-ίσα το εμβόλιο στις εγκύους επιβάλλεται. Επιβάλλεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μία γυναίκα στην εγκυμοσύνη της να εκδηλώσει σοβαρή γρήπη.
Μας είχε τύχει, μας έχουν τύχει τέτοια περιστατικά που εκδηλώνουν πνευμονία από γρίπη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και είναι μια δύσκολη και σοβαρή κατάσταση. Είναι καλύτερα να μην συμβεί σε μια γυναίκα αυτό. Γιατί προσέξτε να σας πω, η γρίπη... Είναι επειδή ο οργανισμός γενικώς αντιμετωπίζει μια άλλη κατάσταση, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι ένας οργανισμός που βρίσκεται ήδη σε στρες λόγω της εγκυμοσύνης. Η γρίπη είναι μια νόσος η οποία μπορεί να είναι και ελαφριά, αλλά μπορεί να είναι και βαριά και επικίνδυνη. Τα παιδιά. Για τα παιδιά τι συγκεκριμένο έχουμε να πούμε? Τα παιδιά, επειδή ακριβώς έχουν μειωμένα επίπεδα ανοσίας, τα παιδιά μέχρι την ηλικία των... Ναι, μέχρι την ηλικία των 4-5 ετών χτίζουν την ανοσία τους. Τα παιδάκια λοιπόν δεν έχουν οργανωμένη ανοσία και έτσι είναι τα εύκολα θύματα για κάθε ιό. Και είναι και οι φορείς που θα φέρουν την κάθε ίωση μέσα στο σπίτι. Θα κολλήσουν οι γονείς, μπορεί να κολλήσουν οι παππούδες. Τώρα, δεν μπορούμε να πούμε... Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να ζητήσει από τους παππούδες να μην βλέπουν τα εγγόνια τους. Αυτό έγινε για ένα χρονικό διάστημα που ήταν απόλυτη ανάγκη. Αυτό δεν γίνεται πια. Όμως χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή όταν τα παιδάκια έχουν συμπτώματα. Τότε είναι καλό να προστατευτούν οι παππούδες για λίγες μέρες. Ή αν είναι ανάγκη να έρθουν σε επαφή μαζί τους, τότε σε αυτή την ιδιαίτερη περίπτωση ας χρησιμοποιήσουν μάσκα. Μιλήσατε προηγουμένως για την σημασία των εμβολιασμών. Είπατε κιόλας και για κάποιες θεωρίες που αναπτύχθηκαν το τελευταίο διάστημα και ενδεχομένως αποτρέπουν κάποιους ανθρώπους από τον εμβολιασμό. Αλήθεια, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, νομίζω ότι το σημαντικότερο εμβόλιο, το έχετε ούτως ή άλλως αναφέρει προηγουμένως, το σημαντικότερο εμβόλιο στη μάχη εναντίον της πανδημίας ήταν το εμβόλιο τελικά. Το σημαντικότερο όπλο. Ναι. Και τα άλλα όπλα και τα αντιϊκά κλπ. Αλλά το σημαντικότερο ήταν το εμβόλιο. Βέβαια. Με τους εμβολιασμούς και με τα συγκεκριμένα εμβόλια αναπτύχθηκαν όλες αυτές οι φοβερές θεωρίες συνωμοσίας και όλοι οι άνθρωποι κάθε ειδικότητα και κάθε επαγγέλματος έγιναν ειδικοί και αποφαίνονταν με βεβαιότητα και με στοιχεία που ανακάλυπταν από το διαδίκτυο για την επικίνδυνοτητα, για τα προβλήματα, για τους κινδύνους των εμβολίων. Πείτε μου λίγο, πώς αντιμετωπίσατε και πώς αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση? Έχετε ξαφνικά εμένα απέναντί μου, δεν είμαι γιατρός, και αρχίζω σας λέω ότι έτσι τα εμβόλια, αλλιώς τα εμβόλια. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, αλήθεια? Με ό,τι έχετε ζήσει κιόλας. Κοιτάξτε, μπορείτε να είστε ψύχρεμοι. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Θεωρώ ότι ό,τι έπρεπε να ακουστεί για όλα τα εμβόλια και για το εμβόλιο για τον κορονοϊό, έχει ακουστεί. Ό,τι έπρεπε να ακούσει ο κάθε άνθρωπος, το έχει ακούσει. Δεν αισθάνομαι ότι πρέπει να πω κάτι περισσότερο για το εμβόλιο. Αν θες πιτσέρι να κάνεις το εμβόλιο, κάνε το. Αυτά που πρέπει να ακουστούν, έχουν ακουστεί. Τώρα, το ποιον θα επιλέξει κανείς να συμβουλευτεί και να ακολουθήσει τη γνώμη του, αυτό ο καθένας έχει την ελευθερία και την άποψη και το νου να πάρει τη συμβουλή από αυτό που νομίζει. Το σωστό όμως είναι κανείς να συμβουλεύεται τον ειδικό. Άρα όταν έχουμε να κάνουμε υδραυλικά, απευθυνόμαστε σε υδραυλικά, σε υδραυλικό και όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα υγείας, απευθυνόμαστε στο γιατρό. Δεν κάνει εμάς σε όλη αυτή την περίοδο που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε την πάθηση αυτή, δεν μας έκανε ποτέ διαφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον άρρωστο άνθρωπο. Ούτε καθίσαμε να σκεφτούμε, α, αυτός έχει κάνει το εμβόλιο, είναι καλός, ή ο άλλος δεν το έχει κάνει, είναι κακός. Το μόνο που μας απασχόλησε ήταν τι, ότι κάποιος που δεν έχει κάνει το εμβόλιο, και ειδικά στην περίοδο της, στην αρχική περίοδο του κορονοϊού, το περνούσε δυσκολότερα. Αυτή ήταν μια ιατρική πληροφορία, την οποία λαμβάναμε υπόψη, γιατί ξέραμε ότι από έναν ανεμβολία στο άνθρωπο έχουμε να περιμένουμε βαρύτερη κλινική εικόνα, έως εκεί. Δεν κάνει καμιά διαφορά. Υπήρξαν αρκετά περιστατικά που είχατε να αντιδικήσετε με ανθρώπους οι οποίοι σας κατηγορούσαν ότι ο άνθρωπος μου δεν έχει COVID. Τι είναι αυτά που λες? Έτυχαν μερικά τέτοια. Δεν μπορώ να
πω ότι, ότι αντιμετωπίσαμε πολλά τέτοια περιστατικά. Πράγματι, υπήρχαν άνθρωποι, γιατί κοιτάξτε, μέσα σε μία περίοδο που δεν τη γνωρίζουμε, ούτε εμείς οι γιατροί δεν ξέραμε καλά-καλά. Είναι φυσικό και δικαιολογημένο και το άγχος και ο πανικός και ο φόβος των ανθρώπων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, πράγματι, μπορεί να ήταν κάποιοι που είχαν κάποιες αμφιβολίες, κάποια άποψη δική τους. Δεν μας έγινε όμως πρόβλημα αυτό. Οι δικές μας γενιές, κυρία Τεροβίτου, μεγάλωσαν, τουλάχιστον οι γονείς μας μας μεγάλωσαν, θεωρώντας αυτονόητο το σεβασμό στην άποψη του γιατρού. Θεωρείτε ότι στην βαρύνουσα άποψη για ζητήματα υγείας, το γιατρό θα αποταθεί. Θεωρείτε ότι αυτό έχει τρωθεί με όλη αυτή την ιστορία, ή δηλαδή αντιμετωπίζεται και ένα ζήτημα ελλείμματος εμπιστοσύνης, ή δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα τελικά? Ήταν ό,τι ήταν με τα εμβόλια και τελείωσε. Ναι, δεν ένιωσα ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης. Απλά ήταν αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας, όλη αυτή η ιστορία με τα εμβόλια. Κοιτάξτε, να κατά σας κύριο πω, λόγο. Ναι, ο καθένας, σας λέω, θα εκδηλώσει το φόβο του, το άγχος του, με κάποιο τρόπο που ίσως ορισμένες φορές να μην είναι και ο πιο σωστός. Αλλά όταν αντιμετωπίζεις τέτοιες καταστάσεις που αφορούν τη ζωή και το θάνατο, αυτά τα πράγματα είναι δικαιολογημένα. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι κατεξοχήν, δεν ξέρω τώρα αν συμβαίνει και σε άλλες χώρες, αλλά νομίζω ότι είναι κατεξοχήν ελληνικό φαινόμενο, είναι ότι δεν αισθάνομαι καλά, να πάρω μια αντιβίωση πριν το πράγμα εξελιχθεί. Και πάω μόνος μου στο φαρμακείο, κακώς υπάρχει αυτή η πρόσβαση, ξεκινάω μια αντιβίωση μόνος μου. Εδώ αυτό πόσο κακό είναι? Είναι πολύ κακό. Δεν ξεκινάμε ποτέ μία αντιβίωση μόνοι μας. Και τώρα, τον τελευταίο καιρό, έχει γίνει και δύσκολο αυτό. Γιατί για να προμηθευτεί κανείς αντιβιωτικό, πρέπει οπωσδήποτε να έχει συνταγή γιατρού. Δηλαδή, πλέον και οι γιατροί έχουν γίνει λίγο πιο συγκρατημένοι στο να δώσουν μία αντιβίωση. Δηλαδή, για να γράψεις μία αντιβίωση, πρέπει να κρίνεις ότι ο ασθενής τη χρειάζεται. Γενικώς, είναι σφάλμα να ξεκινάει κανείς την αντιμετώπιση μιας ίωσης που θεωρεί ότι είναι ιογενής, αυτό θα το θεωρήσει ο γιατρός όμως, με αντιβίωση. Δεν πρέπει να ξεκινήσει με αντιβίωση. Γιατί ουσιαστικά δεν κάνει και κάτι. Μπορεί στη συνέχεια, καμιά αντιβίωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μία λίμωξη που είναι ιογενής. Όμως γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι θα πρέπει να πάρει τη συμβουλή από έναν γιατρό που τον γνωρίζει. Γιατί ο γιατρός είναι αυτός που μπορεί να εκτιμήσει τα διάφορα συμπτώματα, τα διάφορα επιμέρους χαρακτηριστικά που έχει ο άρρωστος εκείνες τις ημέρες και να εκτιμήσει αν πρέπει να του αρχίσει η αντιβίωση από την αρχή ή όχι. Και κυρίως αυτό που το ζήτημα που αντιμετωπίζεται με αντιβιωτικά είναι οι επιμολύνσεις που προκαλεί η υγιεινής. Οι επιμολύνσεις, όπως και οι περιπτώσεις που είναι εξ αρχής μικροβιακές. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Βέβαια. Μάλιστα. Λέγαμε στην περίοδο της του COVID στην αρχή, φοβόμαστε ότι τα παιδιά ήταν αυτά τα οποία μεταδίδουν τον ιό. Μετά αυτή η υπόθεση εργασίας άλλαξε, τροποιήθηκε. Σε αυτή την περίοδο, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των παιδιών και πόσο σημαντικός ο ρόλος των ενηλίκων στην κυκλοφορία όλων αυτών των ιώσεων? Πάντα είναι σημαντικός ο ρόλος των παιδιών στην κυκλοφορία των ιώσεων. Σας εξήγησα το λόγο. Ναι. Είναι γιατί τα παιδιά αφενός έχουν πιο φτωχή ανοσία και αφετέρου τα παιδιά λειτουργούν και ζουν μέσα σε χώρους συγχρονισμού. Οπότε είναι πολύ εύκολο να αρπάξουν μία ίωση από τον παιδικό σταθμό, από το σχολείο και να τη φέρουν στο σπίτι. Πάντα είναι τα παιδιά, πραγματικά είναι σημαντικός ο ρόλος τους στη μετάδοση των λοιμώξεων. Και οι ευπαθείς άνθρωποι, αυτοί που έχουν κάποιο νοσολογικό έλλειμμα, που έχουν κάποια χρόνια νόσο, που παίρνουν φάρμακα νοσοκατασταλτικά, είναι φυσικά πολύ πιο ευάλωτοι στο να κολλήσουν μία ίωση. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με την κυρία Χρυσαυγή Τεροβίτου για να δούμε και ορισμένα γραφικά τα οποία θα πιστοποιήσουν όλα όσα αναφέρουμε εδώ για τις αναπνευστικές ιώσεις που είναι στην
στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και δικαίως, γιατί πραγματικά, όπως είπαμε στην αρχή, υπάρχει αυτό το κοκτέιλ των ιώσεων, το οποίο προκαλεί ιδιαίτερο φόρτο εργασίας στο ούτως ή άλλως καταπονημένο εθνικό σύστημα υγείας. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία, ανακεφαλαιώνοντας όσα έχουν ήδη αναφερθεί για το ζήτημα των εποχιακών ιώσεων εδώ με τη Χρυσαυγήτρια Ροβίτου, πνευμονολόγο, διευθύντρια της Β' Πνευμονολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Κυρία Τεροβίτου, είπαμε ότι η γρυπώδης συνδρομή εμφανίστηκε πιο νωρίς φέτος από προηγούμενα χρόνια. Έτσι, και έχουμε και μια διαφάνεια να το δείξουμε. Να δείξουμε, παρακαλώ, τη διαφάνεια και να δούμε πώς αυτό καταγράφεται. Αυτή είναι από καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Είναι η κίνηση τις τελευταίες ανά εβδομάδα. Και βλέπουμε από τις τελευταίες εβδομάδες... Πόσο πιο νωρίς... Ναι. Από τις τελευταίες εβδομάδες του 2022 και τις πρώτες εβδομάδες του 2023... αν προσέξετε, υπάρχουν δύο γραμμές κάτω-κάτω. Είναι η κίνηση της γρίπης τα δύο χρόνια που είχαμε την πανδημία του κορονοϊού. Οι ενδιάμεσες γραμμές, το πράσινο και το μοβ, είναι τα προηγούμενα χρόνια πριν ξεσπάσει το COVID. Η κόκκινη γραμμή δείχνει την κίνηση της γρυπόδους συνδρομής φέτος. Ξεκίνησε νωρίτερα και με πολύ περισσότερα περιστατικά. Μας βρήκε ανυπεράσπιστος. Ναι, νομίζω ότι είναι... Με φτωχό τείχος ανοσίας. Αποτυπώνεται ανάγλυφα ό,τι έχουμε πει ήδη ως τώρα. Και πάμε να δούμε τη δεύτερη διαφάνεια που επιλέξαμε και έχουμε να κάνουμε με τα περιστατικά των ιώσεων ανά εβδομάδα. Για να δούμε. Εδώ λοιπόν, είναι οι τρεις ιώσεις αυτές για τις οποίες συζητάμε. Είναι με το μπλε ο COVID, με το κόκκινο είναι η γρίπη και με το πράσινο είναι ο RSV. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλο που εξακολουθεί ο κορονοϊός να είναι η πιο συχνή ίωση. Η πιο συχνή. Εξακολουθεί να είναι η πιο συχνή ίωση και αυτή που προσβάλλει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Όμως, πλέον δεν καταγράφονται πια τα θετικά περιστατικά. Έχει διασπαρίσει όλη την κοινότητα. Και γι' αυτό είναι και σε τόσο μεγάλο κενό, είναι τόσο πολύ εξαπλωμένοι. Δεν έχουμε, δηλαδή στο νοσοκομείο νοσηλεύουμε αυτή την περίοδο 10 έως 15 περιστατικά στην κλινική COVID. Ενώ παλαιότερα ήταν... Καλά, είναι μεγάλη... παίζουν πολύ καταλυτικό ρόλο και τα αντιϊκά φάρμακα. Αποτρέπουν πολλά από τα περιστατικά που θα κατέληγαν με μαθηματική ακρίβεια στο νοσοκομείο. Μιλάω για ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες, για ηλικιωμένο, υπερήλικοι και όλα αυτά. Όλοι αυτοί με τα αντιϊκά φάρμακα θα μείνουν σπίτι. Αντιϊκά, θα μείνουν και δεν επιβαρύνουν το νοσοκομείο. Μπορεί να ταλαιπωρηθούν λίγο, μπορεί να περάσουν 5, 6, 7 μέρες με πυρετό, με συμπτώματα, με καταβολή, που προκαλεί έντονη καταβολή αυτή η ίωση. Δεν θα καταλήξουν όμως στο νοσοκομείο. Έχει σημασία αυτό. Και έχει σημασία να σας πω και για έναν άλλο λόγο, γιατί και με αυτή την ίωση, όπως με κάθε ίωση, πέφτει η άμυνα του οργανισμού με το που προσβάλλεται από την ιογενή λίμωξη. Είτε αυτή είναι γρίπη, είτε είναι RSV, είτε είναι κορονοϊός. Εκεί επάνω μπορεί να τον βρει ευάλωτο και να προκαλέσει μία επιλίμωξη. Να αρχίσει δηλαδή και μία βακτηριακή λίμωξη μαζί, η οποία βάζει τον άρρωστο, ειδικά αν ανήκει σε ευπαθή ομάδα, σε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Και νομίζω ότι... Και που γίνεται η αιτία της εισόδου στο νοσοκομείο μετά. Και είναι καλό να μην βρίσκεται κανείς, δηλαδή να φεύγει την νοσηλεία στο νοσοκομείο, γιατί μέσα στο νοσοκομείο είναι νοσηρό το περιβάλλον, είναι πολύ πιο πιθανό να προσβληθεί τελικά από μια δύσκολη ενδοσκοπική λίμωξη. Βεβαίως, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στις λοιμώξεις των αναπνευστικών έχουν και αυτές οι λοιμώξεις. Αλήθεια, επειδή πολλής λόγος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με όλες αυτές τις ιώσεις,
Αυτός ο ιός, ο RSV, τι διαφορά έχει από τα προηγούμενα εκεί? Είναι πραγματικά ο RSV τόσο... είναι ένας ιός που υπήρχε πάντα. Υπήρχε πάντα. Ναι, δεν είναι κανένας καινούριος ιός. Κάθε χρόνο, μέσα στους φθινοπορεινούς χειμερινούς μήνες, προσβάλλει κυρίως παιδιά, προκαλεί αυτό που ονομάζεται βρονχιολίτιδα, δηλαδή αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι η αεραγωγή, η βρόγχη των μικρών παιδιών είναι πολύ ευαίσθητη, και επειδή αυτός ο ιός μπορεί και προκαλεί βλάβη στο επιθήλιο των βρόγχων, προκαλεί αυτό που λέμε βρονχιολίτιδα, δηλαδή μπορεί να οδηγήσει το παιδάκι στο να έχει δύσπνοια και να χρειαστεί νοσηλεία στο νοσοκομείο. Δεν είναι όμως αθώος και όταν προσβάλλει ενηλίκους. Και φέτος με τη διασπορά που έχουν οι ιοί, έχουμε και λοιμώξεις από RSV σε ενηλίκους. Αυτός ο ιός προδιαθέτει ιδιαίτερα σε μικροβιακές επιλοιμώξεις. Έχουμε τέτοια περιστατικά στο νοσοκομείο. Και αυτό που έχουμε, φαντάζομαι, το είχαμε και άλλα χρόνια, αλλά φέτος ενδεχομένως το έχουμε σε μεγαλύτερο βαθμό. Σε μεγαλύτερη συχνότητα είναι και το να υπάρχουν πολλά περιστατικά που έχουν περισσότερες της μία των ιώσεων. Καλά. Δηλαδή, να είναι ο κορονοϊός. Μην φανταστείτε ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει να προσβληθεί από δύο και τρεις διαφορετικούς ιούς. Αυτό δεν είναι τόσο συχνό. Δεν το βλέπουμε. Όμως είναι ένα πραγματικό σενάριο το να έχει προσβληθεί από μία ίωση και στη συνέχεια να εξελιχθεί σε μία βακτηριακή επιλίμωξη, για την οποία θα χρειαστεί αντιβιωτικά και ίσως και ισχυρά αντιβιωτικά. Συγκεφαλαιώνοντας τα όσα έχουμε ήδη πει, είπαμε ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ο εμβολιασμός και ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Η πρόληψη. Το ισχυρότερο όπλο είναι ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός, τα μέτρα ατομικής προστασίας, έτσι. Η προσοχή όταν καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε κοντά με ανθρώπους που νοσούν. Αυτό. Πλέον η μάσκα έχει καταργηθεί. Όμως, όταν κάποιος έχει συμπτώματα και γνωρίζει ότι έχει, αν πρόκειται να συναναστραφεί αναγκαστικά με έναν άνθρωπο που ανήκει σε, άτομο υψηλού, που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, ας φορέσει μία μάσκα. Ο ρόλος της μάσκας, ο πρωταρχικός ρόλος της μάσκας, είναι να τη φορέσει ο ασθενής για να μην μεταδώσει στον απέναντι. Γιατί θα φύγει ο ιός από πάνω του, όπως σας είπα, με τα σταγονίδια, με αυτά. Και αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι να βάλουμε ένα μαντίλι, δηλαδή να μην εκθέσουμε τον άλλον στον κίνδυνο του ιού. Πώς το βλέπετε όλη αυτή η περιπέτεια? Δηλαδή η ατομική ευθύνη. Η ατομική ευθύνη. Αυτή η περιπέτεια των τελευταίων 2-3 χρόνων μας έχει κάνει περισσότερους συνειδητούς σε αυτή την... Πάρα πολλούς ανθρώπους νομίζω ότι τους έχει κάνει. Τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ. Μάλιστα. Νομίζω ότι το καλύψαμε το θέμα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, μια τελευταία συμβουλή στο πλαίσιο της αξίας του προλαμβάνει είναι καλύτερο του θεραπεύει. Τα είπαμε. Αυτά τα είπαμε. Να προσέχουμε ο καθένας τον εαυτό του, να προσέχουμε τη διατροφή μας, να προσέχουμε την άσκησή μας, την ενυδάτωσή μας, τον ύπνο μας, να προσέχουμε να μην εκτεθούμε σε περιβάλλοντα που έχουν... Και σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση είμαστε όσον αφορά την υγεία μας, τόσο καλύτερα αντιμετωπίζουμε την όποια καλή διατροφή, ο καλός ύπνος, η άσκηση συμβάλλουν τα μέγιστα στην καλή ανοσία. Μας δίνουν τα όπλα με τα οποία θα αντιμετωπίσουμε την κάθε λίμωξη. Γιατί μην νομίσετε, ακόμα και αυτά που κάνουμε μέσα στο νοσοκομείο, αν απέναντί μας δεν έχουμε έναν γερό, έναν οργανισμό που έχει τη δύναμη να εκμεταλλευτεί τα φάρμακα και τις θεραπείες που δίνουμε, δεν έχουμε πάντα τα ίδια αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με το τι υπάρχει από κάτω. Μάλιστα. Κύριε Τριοβίτου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν ακόμη μια εκπομπή στο πλαίσιο αυτής της ενότητας με κεντρικό τίτλο τηλεοπτικό στιθοσκόπιο στο πλαίσιο του προγράμματος eHealth. Επαναλαμβάνουμε σε κάθε εκπομπή ότι το προλαμβάνει καλύτερο του θεραπεύει. Αυτά με τις αναπνευστικές ιώσεις. Χρειάζεται προσοχή. Υπάρχουν πια όπλα. Το ισχυρότερο, το σημαντικότερο από όλα αυτά τα όπλα είναι ο εμβολιασμός και η όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση, συνολικότερα καλύτερη φυσική κατάσταση. Αυτά
Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε συντονισμένοι στο Center για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ.